απορρίφθηκε η έφεση 2 εκ των 9 κατηγορουμένων για τον θάνατο του Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον τον Ιούλιο του 2017 στον Λαγανά Ζακίνθου. Όπως αναφέρει ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα των δύο Σέρβων ηλικίας 23 ετών που αντιδρούσαν στο βούλευμα που ζητούσε να δικαστούν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με πρόθεση και υποστήριξαν ότι πρέπει να κατηγορηθούν για σωματική βλάβη. Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν την ακύρωση του βουλεύματος γιατί δεν είχε μεταφραστεί στα σερβικά και τα δύο αιτήματά τους απορρίφθηκαν. Πρόκειται για τον τρίτο και τέταρτο κατηγορούμενο που, όπως περιγράφονται, κλωτσούσαν τον Αμερικανό φοιτητή με ανθρωποκτόνο σκοπό. Επιτέθηκαν με σφοδρότητα εναντίον του ως άνω παθόντος με ανθρωποκτόνο σκοπό και δύο τρίτος κατηγορούμενος κλώτσισε 6 φορές τον κορμό και ο τέταρτος κατηγορούμενος κλώτσισε 2 φορές τον κορμό τον ως άνω παθόντα. Στην πράξη τους δε αυτοί προέβησαν με σκοπό να προκαλέσουν τρώση ζωτικού οργάνου του παθόντος και με τον τρόπο αυτό να επιφέρουν το θάνατό του. Έντεκα δευτερόλεπτα διήρκησε ο άγριος ξυλοδαρμός του Μπακαρί Χέντερσον μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Η συμπλοκή ξεκίνησε σε ένα μπαρ του Λαγανά για μια selfie φωτογραφία και ολοκληρώθηκε στο δρόμο. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας έκαναν το γύρο του κόσμου. Κατά την προανάκριση, οι δύο νεαροί είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι ήθελαν να σκοτώσουν τον Αμερικανό τουρίστα και είχαν υποστηρίξει ότι τον κλώτσισαν ο ένας στα πόδια και ο άλλος ότι δεν θυμάται αν τον πέτυχε. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να αντιδράσει αν θεωρεί ότι αδικείται. Η υπόθεση ωστόσο είναι ξεκάθαρη. Έχουμε ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας και το τι έχει συμβεί θα αποδειχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Για το άδικο τέλος του νεαρού από το Όστιν του Τέξας, οι δικαστές δείχνουν το εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Πάτρας σε 9 άτομα, μαζί με έναν ακόμη δράστη, ο οποίος δεν εντοπίστηκε ποτέ και αναφέρεται ως άγνωστος κατά την κύρια ανάκριση.